Λοιπόν, πριν πάμε στον Θάνη στον Αυγερινό, να δούμε το ρεπορτάζ της Αδαμαντίας της Λιόγιου. Πήγε σε ένα μοναστήρι στην πόλη της Ελβίβ, εκεί που έχουν καταλύσει, έχουν δει κρυσφύγιο εδώ, ναι. Καταφύγιο. 40 οικογένειες, οι οποίοι αυτό που κάνουν είναι να προσεύχονται, προκειμένου να έρθει η ειρήνη, να τελειώσει ο πόλεμος και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Πάμε να τους δούμε. 40 οικογένειες, δεκάδες ψυχές που αναγκάστηκαν από τη δίνη του πολέμου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους έχουν βρει καταφύγιο σε ένα μοναστήρι του Λβίβ. Потому что такая ситуация тяжелая на Украине, в Николаеве. Бомбят, вы переведете, да? Что, бомбят по жилым домам, стреляют жилых по гражданским людям, машины расстреливают. Это очень... Это очень тяжело, и мы очень всего переживаем за наших детей, чтобы они этого не видели, этого не знали, и ну, чтобы это скорее закончилось. Τις δύσκολες αυτές μέρες του πολέμου σημαντική είναι η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο ηγούμενος Κυπριανός της Μονής του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Λβίβ και κοσμήτωρος της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας προσφέρει ξενώνες σε οικογένειες που έρχονται από τις περιοχές που δοκιμάζονται, από το Κίεβο, το Χάρκοβο και το Σούμι. Αυτή την ώρα φιλοξενούνται 40 άτομα. Όπως λέει, σημαντικό είναι να απαλύνει τον πόνο στην ψυχή τους. Ο ηγούμενος Κυπριανός ξεναγεί την Αδαμαντία Λιόλιου και την κάμερα του Όπεν στο μοναστήρι. Σε ένα δωμάτιο παπούτσια, ρούχα και παιχνίδια, ήδη πρώτης ανάγκης για όσους χρειάζονται βοήθεια. Οι περισσότεροι φύγανε από τα σπίτια τους με μία τσάντα με τα απαραίτητα στο χέρι. Προσευχές μόνο για το καλό, την ευτυχία και την ειρήνη. Αυτό είναι το μήνυμα του ηγούμενου Κυπριανού. Тому ми всі християни, я наголошую про це у своїх промовах, проповідях, повинні молитись за наших воїнів, ми повинні молитись за перемогу і в жодному разі не повинні проклинати. Ανάμεσα στους φιλοξενούμενους μικρά παιδιά και έφηβοι, τρομοκρατημένοι από την αβεβαιότητα, αγωνιούν για το μέλλον και ψάχνουν μια ελιαχτίδα ελπίδας. Είμαι από Львову, з родиною. Ну, наприклад, моя мама вперше в Львові. Я з татом вже були тут. Мія Лексі гінеться просевхи ста хіля тус. Ірині. Ну, та то хотілося всім здравомислячим людям, всім цього хочеться. Носки, я не знаю, чи будуть носки. Η Κυριάννα, 96 χρόνων, βρίσκεται εδώ στους ξενώνες της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και όπως βλέπουμε συνεχίζει να πλέκει εθελοντικά για τους στρατιώτες. Το 2014 έφυγε από την περιοχή του Λουχάνσκ για το Χάρκοβο και τώρα αναγκάστηκε να μετακινηθεί και πάλι και να βρεθεί εδώ στο Λβίβ. Τάμα μια μπολονούκ που ούμερ. Τάμ ποχαρώνεν ο Λουάνσκ. Я не знаю, що сказати.